Καλημέρα, κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Σαχίνα. Λοιπόν, όλες οι συνθήκες πληρούνται για αυτό το οικονομικό σοκ που διάγουμε. Δεν νομίζετε? Νομίζω, ναι. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο προτού με ρωτήσετε ό,τι θέλετε ή ό,τι έχετε σχεδιάσει να με ρωτήσετε, συμφωνώ απολύτως ότι αυτή τη στιγμή η σημερινή ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όχι απαράδεκτη, είναι η χειρότερη από όλες όσες έχουν υπάρξει. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ό,τι έχει σχεδιάσει είναι στον αέρα, είναι λόγια του αέρα, εκτός αν στο πίσω μέρος του μυαλού της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπάρχει κάτι το διαφορετικό. Με κάθε τρόπο δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ό,τι έχει πει, το έχει πει σε λάθος στιγμή, δεν το έχει τηρήσει. Θυμόστε ότι με αρχή της ενεργειακής κρίσης είπε ότι έχουμε σχέδιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μην ανησυχείτε και έχουμε εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Τελικά φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Τώρα, κύριε Μελά, αυτό κατά τη γνώμη σας αποτυπώνει και αυτή τη διαφορά, δεν θα πω, το χάσμα μεταξύ αυτής της περίφημης, περιώνυμης και μη εκλεγμένης επί της ουσίας από τους λαούς γραφειοκρατίας με τις πραγματικές ανάγκες σε έναν κατά τα άλλα θεωρούμενο ανεπτυγμένο κόσμο και συνδέεται με τις πολιτικές κρίσεις, διότι είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, ας είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδεδεμένο είναι σε σχέσεις, και της Ιταλίας με τον Σούπερ Μάριο και όσα γίνονται στη Γαλλία, οι διαδηλώσεις των αγροτών στην Ολλανδία, αποφάσεις που αφορούν αυτό το κογκλάβιο, δεν είναι τελικώς? Νομίζω ότι θα συμφωνήσω για άλλη μια φορά. Αυτή η γραφειοκρατία η οποία έχει δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της ουσίας διεκπεραιώνει συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις δεν παίρνονται από αυτή. Δεν νομίζω ότι παίρνει κανένας ηγέτης εκτός από την Ευρωπαϊκή, έξω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ένωση, το τι λέει η κυρία φον ντερ Λάιεν ή ο κύριος Μισελ ή ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών. Νομίζω ότι και τα ευρωπαϊκά κράτη πια είναι εμφανές αυτό το οποίο λέγαμε πολύ καιρό, το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καιρό, έτσι κοιτάνε με κάθε τρόπο να προάγουν το εθνικό του συμφέρον ή να διασώσουν τις οικονομίες τους. Δηλαδή βλέπετε τι κάνει η Ιταλία, βλέπετε τι κάνει η Γερμανία, βλέπετε τι κάνει η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Όλες οι χώρες προσπαθούν με τις εθνικές τους κυβερνήσεις να διαπραγματευτούν για το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα, το οποίο λέγεται ενεργειακή κρίση, κρίση τροφίμων και πάει λέγοντα, επιστημιστική κρίση, και προσπαθούν μόνες τους, κάθε ένας για τον εαυτό του, να κάνει αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει. Από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της ουσίας εκπονεί σχέδια, διεκπεραιώνει καταστάσεις βάσει του αρχικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτό το υπόδειγμα το νεοφιλελεύθερο, ας το πούμε έτσι, το νεοκλασικό υπόδειγμα στην οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό που έχει ταχθεί να κάνει. Και επομένως όλοι αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν βάσει ενός πολύ συγκεκριμένου θεωρητικού πλαισίου. Και δεν μπορούν καθόλου να ξεφύγουν από αυτό. Από εκεί και πέρα οι ηγεσίες κρίνονται και για την αποτελεσματικότητά τους. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η ηγεσία η τελευταία είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή σκεφτείτε το Γιούνκερ, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να ανακηρύξουμε τον κύριο Γιούνκερ σε κάτι υπέροχο σε σχέση με αυτούς τους. Για φαντάσου, τι λέμε σήμερα, έχετε δίκιο κύριε Μελά όμως. Ρωτάει πολλοί κόσμος τι σημαίνει πρακτικά αυτό που εχθές τηλεφορήθηκε και πάνε στην επικαιρότητα κατευθείαν ο κόσμος, βγήκαν τα μεγάλα όπλα, 50 μονάδες βάσης και όχι 25 στα επιτόκια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι? Νομίζω ότι καταρχάς να το δούμε πολιτικά, πρωτού περάσουμε έτσι τεχνικά, νομίζω ότι ήταν ένα συμβιβασμός. Δηλαδή τα γεράκια, οι χώρες οι οποίες
θεωρούν ότι ο πληθωρισμός είναι ένα καθαρό νομισματικό φαινόμενο και άρα πρέπει να υψώσουμε τα επιτόκια για να αποτρέψουμε την περαιτέρω επιδείνωση των πληθωριστικών πιέσεων, πίεζαν προς αυτή την κατεύθυνση, δεν τους έφτανε το 0,25 και αυτό το 0,25 έγινε 50. Από την άλλη μεριά, οι άλλες χώρες, που οι χώρες δηλαδή που δεν ίσανται υπέρ αυτής της, πήρανε αυτό το... το μηχανισμό για τις, που τους δίνει τη δυνατότητα, αυτό το εργαλείο έτσι, το, που, ναι, ναι. που δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει για να μην κατακαιρματιστεί τελείως ο χώρος των ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έτσι το βλέπω καταρχάς ότι υπάρχει αυτός ο συμβιβασμός. Τώρα αν με ρωτάτε αν το 0,50 ή το 0,25 θα σώσει την Ευρώπη από τον πληθωρισμό, έχω την εντύπωση ότι βραχυπρόθεσμα δεν πρόκειται να δούμε καμία βελτίωση με αυτή την τέτοια, με αυτή την αύξηση των επιτοκίων. Δεν είστε και οπαδός, αν θυμάμαι από την προηγούμενη συνομιλία, της άποψης ότι αυτός ο πληθωρισμός είναι νομισματικού χαρακτήρα. Είναι, όχι νομισματικού, είναι κόστος. Είναι από την περιοχή της προσφοράς. Επομένως, δύσκολα αυτή η ύψωση των επιτοκίων, έστω και αυτή η ύψωση των επιτοκίων, κοιτάξτε. Πώς θα σας το εξηγήσω, δηλαδή αυτή η ύψωση των επιτοκίων επί της ουσίας, αν σκεφτούμε ότι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή το Μάιο είναι περίπου στο 8-8,1%, δεν πρόκειται να διορθώσει άμεσα την κατάσταση όσον αφορά τα πραγματικά επιτόκια. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι βραχυπρόθεσμα δεν πρόκειται να δούμε καλυτέρευση των πληθωριστικών πιέσεων από αυτή την ύψωση. Παραλλήλως όμως θα δούμε χειροτέρευση όσον αφορά τη μεγέθυνση της οικονομίας. Δηλαδή η οικονομία θα σπρωχτεί περισσότερο προς υφεσιακές καταστάσεις. Δηλαδή προς μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ και από το 23 πιθανόν να πάμε και σε καταστάσεις ύφεσης. Συμπεριλαμβανομένου της κατάστασης που υπάρχει στον ενεργειακό τομέα και το τι θα αποφασίσει η ρωσική ηγεσία να πράξει όσον αφορά το North Stream 1. Μάλιστα. Αν θα συνεχίσει την πίεση ή θα έχει μια πίεση μέχρι του σημείου που θα εξαναγκάσει την γερμανική ηγεσία, γιατί πρωτίστως αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μου. Υπάρχει μεγάλη πίεση στη Γερμανία και οικονομικά και γεωπολιτικά. Γεωπολιτικά από τη ΣΥΠΑ, οικονομικά από τη Ρωσία. Επομένως θα δούμε μέχρι ποιο σημείο αυτές οι αντιδράσεις από τη μεριά της ρωσικής ηγεσίας θα φτάσουν. Αυτό, εάν παραδείγματος χάρη έχουμε μια μείωση σημαντική των ροών, είναι σαφέστατα ότι θα χτυπηθεί βάναυσα η γερμανική βιομηχανία και η γερμανική οικονομία. Και εάν χτυπηθεί η γερμανική οικονομία και η γερμανική βιομηχανία, όπως καταλαβαίνετε κύριε Σαχίνη, θα χτυπηθεί εμέσως και όλη η ευρωπαϊκή οικονομία. Και θα χτυπηθεί εμέσως και όλο το αρχιτεκτονικό δημιούργημα το οποίο υπάρχει υπό την Γερμανία, το οποίο λέγεται ευρώ. Επομένως, δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι απότερες σκέψεις της ρωσικής ηγεσίας προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, θέλουν να φέρουν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τη Γερμανία, πράγμα δύσκολο με την κυρία Μπέρμποκ στο Υπουργείο Εξωτερικών, ή θέλουν να τα σπρώξουν πραγματικά μέχρι του σημείου που να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στην γερμανική οικονομία. Θα το δούμε αυτό. Ναι, αλλά μια και είπατε για την κυρία Μπέρμποκ, μη στεναχωριέστε, ξεκλείδωσαν για περισσότερες ΑΠΕ λεφτά που φτιάχνονται οι μονάδες στη Γερμανία για να έρθουν στην Ελλάδα και να τα ξαναπάρουν πίσω από εμάς. Το ξέρουν και όχι μόνο από εμάς. Το κόλπο το ξέρουν οι Γερμανοί. Αυτό είναι παλιό κόλπο. Τώρα Μάλιστα. είναι δεδομένο σε μια χώρα η οποία δεν έχει παραγωγική βάση όπως είναι η Ελλάδα. Εδώ, πώς να σας πω, εδώ δίνουμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν δεν κάνω λάθος, και από διάφορα κονδύλια και επιδοτούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία παράγονται όλα στη Γερμανία τα περισσότερα. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό πάντα κύριο Μελά, και θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τι μέτρα μπορεί να εφαρμόσει ώστε να προχωρήσει από τη μία σε μείωση του πληθωρισμού και από την άλλη στην αναγκαία, από ό,τι φαίνεται, διάσωση οικονομιών του Νότου, όχι μόνο της Ελλάδας πια,
αλλά βάλτε μέσα και Ιταλίας και Ισπανίας. Μα νομίζω πρωτίστως αυτό το ο μηχανισμός, ο οποίος έχει 4 κριτήρια, αλλά μπορεί να έχει 150, τα οποία δεν τα έχουν ανακοινωθεί, έτσι. Μην ακούτε τώρα ότι αυτά 4 κριτήρια, τα οποία άπτονται όλα της δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα, δεν πρέπει να, πρέπει να υπάρχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο να είναι βιώσιμο και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία άπτονται δηλαδή της δημοσιονομικής πολιτικής, μπορεί να υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι πρωτίστως για την Ιταλία το κάνει, δηλαδή η Ιταλία το κέρδισε, μην έχουμε αυταπάτες ότι κερδίσαμε τίποτα εμείς. Η Ιταλία το κέρδισε, και όχι το κέρδισε η Ιταλία, το κέρδισε λόγω της κατάστασης που υπάρχει, με 150% δημόσιο χρέος. Ήδη οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων ξεπέρασαν αυτές των ελληνικών λόγω και της πολιτικής κρίσης η οποία υπάρχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στην Ιταλία με αυτό το τεράστιο δημόσιο χρέος, θα συμπαρασύρει σχεδόν ολόκληρη την αγορά ομολόγων της Ευρώπης. Άρα αυτό που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ακόμα δεν το ξέρουμε συγκεκριμένα, είναι ότι θα προβεί επιλεκτικά σε αγορές ομολόγων στις κρίσιμες καταστάσεις. Δηλαδή θα αρχίζει να αγοράζει ομόλογα, είτε ιταλικά είτε των άλλων χώρων, οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο από την αύξηση των επιτοκίων. Η Κεντρική Τράπεζα καλά κάνει και σκέφτεται και κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα, πώς να το πούμε, μια κατάσταση προς τη θετική κατεύθυνση αυτή. Θα δούμε βέβαια ποια είναι τα κριτήρια τα συγκεκριμένα και πώς θα εφαρμοστεί. Από την άλλη μεριά, δεν είναι νομισματικό φαινόμενο μόνο ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επομένως θα πρέπει να δούμε, και το έχω πει και το έχω ξαναπεί 150.000 φορές, και τους άλλους παράγοντες. Δηλαδή το πρώτο παράγοντα το οποίο πρέπει να δούμε, και δεν τα λέω εγώ, τα λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι πρέπει να δούμε τα μεγάλα υπερκέρδη, δηλαδή τα μάρκα που βάζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αποδεδειγμένα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώ έχουν ένα κόστος αυξημένο λόγω της ενέργειας, πολλούν σε υψηλότερες τιμές από αυτά που θα δικαιολογούσε το κόστος τους, δημιουργώντας υπερκέρδη. Επομένως, ο πρώτος παράγοντας είναι να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση. Ο δεύτερος παράγοντας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι κάποια στιγμή οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να αναστοχαστούν για την κατάσταση η οποία έχει περιέλθει η Ευρώπη όσον αφορά τις δωρεές του φυσικού αερίου. Δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθεί το φυσικό αέριο που έρχεται από τη Ρωσία από άλλες μορφές αερίου. Και αν είναι μετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια, σε αν τι τιμή θα είναι? Οι τιμές θα είναι πολλαπλάσιες. Μάλιστα. Αυτό που το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε. Επομένως, ο πληθωρισμός δεν είναι μια κατάσταση η οποία προέρχεται μόνο από την επεκτατική νομισματική πολιτική της. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Από το 2009, παραδείγματος χάρη, μέχρι σήμερα έχουμε μια επεκτατική νομισματική πολιτική χωρίς να έχουμε πληθωρισμό. Ίσα να έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό. Αρνητικό πληθωρισμό. Επομένως, πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά τα μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν για την πάταξη του πληθωρισμού. Πρώτα πρέπει να ενημερώσουν τον ευρωπαϊκό πληθυσμό ότι ο πληθωρισμός ήρθε και θα μείνει. Και γιατί ήρθε ο πληθωρισμός? Διότι στην Ευρώπη υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του κόστους από τη μεριά της προσφοράς. Άρα μπορούμε να διορθώσουμε. Δεν διορθώνεται βραχυπρόθεσμα αυτή η κατάσταση. Βεβαίως η αύξηση των επιτοκίων, όπως σας είπα, βραχυπρόθεσμα, δεν θα δημιουργήσει η μείωση των πληθωριστικών πιέσεων με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει το 2023. Το 2023 είναι βέβαιον, γιατί πρέπει να σκεφτούμε, θα συνεχίσει αυτή την αύξηση ή θα σταματήσει εκεί, δεδομένου ότι το ΑΕΠ θα αρχίσει να υποχωρεί και να μπαίνουμε σε καταστάσεις φυσιακές. Βέβαια, άρα κύριε, είναι περίπλοκα τα θέματα περίπλοκα για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Πάντως οι μεγαλοκαταθέτες, όπως μου γράφουν εδώ, από την αύξηση των επιτοκίων ωφελούνται και αυτοί. Και κομπόδεμα δεν έχω εγώ και εσείς. Κύριε Μελά, εκατομμυρίων έχουν άλλοι. Λοιπόν, θέλω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο σε αυτή την άλλη μεγάλη, το μεγαλύτερο κάδρο, τη διελκυστίδα Δύσης με προεξάρχουσα τις ΗΠΑ και Ευρασίας, όπου εκεί βλέπουμε το BRICS, πολλά πράγματα και την Ινδία. Ποιος νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι εξακολουθεί να το έχουν οι δυτικές δυνάμεις. Αλλά η ενδυνάμωση της Κίνας, η ενδυνάμωση των χωρών που συμμετέχουν στο BRICS και μια σειρά άλλων χωρών αρχίζουν να δημιουργούν, δηλαδή να αφήνουν τα χνάρια τους πολύ σημαντικά στην διαμόρφωση του νέου πλανητικού σκηνικού. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την κατάσταση. Πώς θα εξελιχθεί. Θέλω να κάνω μια υποσημείωση σε αυτό το σημείο. Δεν είναι τόσο σημαντικός για τα πλανητικά δεδομένα ο πόλεμος στην Ουκρανία, κύριε Σαχίνη, κατά την άποψή μου. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι το τι θα γίνει στον Ειρηνικό και στον Ινδικό ωκεανό. Εκεί είναι όλο το παίχνιο το σημαντικό και εκεί βλέπετε ότι οι Αμερικάνοι ρίχνουν όλο αυτό το βάρος, προσπαθώντας να δημιουργήσουν νέες συμμαχίες, να δημιουργήσουν οικονομικές συμμαχίες, αμυντικές συμμαχίες ενάντια στην άνοδο της Κίνας. Νομίζω ότι εκεί παίζεται πλέον το παιχνίδι και η Ουκρανία είναι ένας χώρος όπου απλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες παρασύρουν και την Ευρώπη σε μια μάχη ενάντια στη Ρωσία, η οποία έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να κερδιθεί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κερδιθεί. Δηλαδή θα χάσουν και οι δύο πλευρές, ειδικά η Ευρώπη θα χάσει πάρα πολύ, θα χάσει και η Ρωσία. Αλλά επί της ουσίας το θέμα θα καταλήξει σε μια κατάσταση όπου θα δούμε μια περιορισμένη έκταση, πλέον γεωγραφική έκταση της Ουκρανίας. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Δηλαδή το σχέδιο των Ρώσων θα επιβεβαιωθεί. Αυτό το σχέδιο που έχουν, ξέρω εγώ, να καταλάβουν όλη την περιοχή του Νότου κτλ. Έστω και αργά. Οι Δυτικοί και ειδικά οι Ευρωπαίοι δεν αντιλαμβάνονται τι είναι η Ρωσία. Φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται οι σημερινές ηγεσίες της Ευρώπης τι είναι η Ρωσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλό ή κακό. Ναι, κατάλαβα. Σαν αντίληψη, σαν οτροπία και σαν κουλτούρα, λέτε. Σαν αντίληψη, σαν κουλτούρα, σαν πολιτισμό, σαν τρόπος. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τώρα να έχουμε επιχείρημα ότι η αυτοκινητομηχανία της Ρωσίας έχει πάει προς τα πίσω και δεν έχουν GPS. Δηλαδή, έχετε την αίσθηση ότι οι Ρώσοι ασχολούνται τώρα, η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ασχολούνται αν τα αυτοκινητά τους έχουν GPS. Στη Ρωσία και όλες οι μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει από δυτικές πηγές δείχνουν ότι ενδυναμώνει η υποστήριξη στον Πούτιν με αυτά, όλα αυτά τα οποία γίνονται. Άρα αυτός ο σχεδιασμός ο ευρωπαϊκός των κυρώσεων τελικά ούτε τον πόλεμο σταμάτησε, ούτε διέσωσε την Ουκρανία, ούτε έριξε τον Πούτιν. Άρα τι γίνεται? Εγώ ξέρω ότι, σωστό αυτό, δεν βλέπω και πολλούς να θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος από τους εμπλεκόμενους, για να μην ειλικρίνεις. Ναι, κύριε Μέλλα. Δεν υπάρχουν, και ειδικά τώρα αν εκλεγεί και η κυρία Τράς. Στη Βρετανία με κάνει και γελάτε. Ναι, γελάτε, ξεγελάτε. Είναι πολύ πιθανό. Μην πάει και στο Ινδού τα χέρια. Είναι δείγμα το που βρίσκεται πλέον η ηγεσία της Ευρώπης. Έτσι. Είναι δείγμα. Καλά το υποσημειώσατε. Λοιπόν, θα κλείσω ως εξής. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Τάκης. Έτσι πως τα λέει ο κύριος Μπελάς, εγώ κατάλαβα, λέει, θα προσφεύγουν στον ESM στη σειρά η μία πίσω από τις άλλες οι χώρες της Ευρωζώνης. Τάκη, να το δούμε και αυτό. Κάποτε μας κουνάγαν τη δαχτύλα που λέγαμε. Θέλω να κλείσουμε με εμάς, κύριε Μέλλα. Διότι σε αυτό το κλίμα δεν είναι μία χώρα στο κενό, με εκρηκτικό δημόσιο χρέος, που όσο και αν το βάζει κάτω από το χαλί, είναι θέμα. Βεβαίως. Άρα, πού πορευόμαστε? Πορευόμαστε. Αυτό βρισκόμαστε εις απορίαν. Κοιτάξτε, να δείτε, η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει αυτά τα οποία απορρέουν από τις υποχρεώσεις της, από τα που τις έχουν επιβάλει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να μπορέσει να μην μπει σε αυτά τα οποία λέει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή, να μην έχει υπερβολικά ελλείμματα, να μην έχει ένα χρέος που να μην είναι βιώσιμο και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Δύσκολα είναι τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να πούμε κάτι το αντικειμενικό. Ο τουρισμός φέτος φαίνεται ότι θα δώσει μία ανάσα στην ελληνική οικονομία.
για αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα, τώρα όταν θα έρθει ο χειμώνας, θα δούμε πώς θα έρθουν τα πράγματα. Δύσκολα είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πολύ δύσκολα, ο κόσμος περνάει άσχημα, όλο μεγαλώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στα περιθώρια της φτώχειας, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τι να σας πω άλλο τώρα. Μάλιστα, κύριε Μελά. Καλό καλοκαίρι να μας πείτε. Μάλιστα, καλά. Και θα δούμε, η αισιοδοξία να μην λείπει. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, καλή σας ημέρα.